Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη ραδιοφωνική εκπομπή «Δώσ' τη σφούρλα να γυρίσει». Είμαι η Ελεάνα Χατζάκη. Και είμαι η Αγγελική Αγαλιανού. Και μαζί είμαστε οι Σουσουράδες. Οι Σουσουράδες που σήμερα πήραν τα φτερά τους και πέταξαν μέχρι τις σπηλιές γιγαντόσωμων δράκων. Μα δεν φοβήθηκαν, όπως δεν φοβούνται και οι μικροσκοπικοί ήρωες των σημερινών μας παραμυθιών, που καταφέρνουν πάντα να τους νικούν. Γιατί βέβαια οι δράκοι είναι ψηλοί πολύ και δυνατοί, αλλά είναι και χαζοί, ολόχαζοι. Έτσι λένε και στην Κύθνο. Και έτσι λέει και το πρώτο παραμύθι που θα μας πει η Ελεάνα. Ήτανε μια φορά σε έναν τόπο κάποιοι τσοπάνιδες που βόσκανε κάθε μέρα τα πρόβατά τονε. Ένας δράκος όμως έβγαινε τακτικά και δεν άφηνε τις ανθρώπους σε ησυχία. Τον έτρωε το τυρί και το γάλα και όταν ήταν πολύ πεινασμένος τον αρπούσε και κανένα πρόβατο. Είχαν απελπιστεί πια οι βοσκοί. Δεν ξέρανε τι να κάνουνε, με ποιον τρόπο να τον αντιμετωπίσουνε. Μιαν ημέρα που ο δράκος τον είχε κάνει μεγάλη ζημιά, πέρασε από κοιδά ένας σπανός και τους είδε να θρυνούνε. «Ή τάχετε μωρέ παιδιά και κλαίτε. Ένας δράκος δεν μας αφήνει ησυχία. Ρίμαξε το βιός μας, κοντεύουμε να καταστραφούμε οι ανθρώποι». Συμπόνεσε τις ανθρώπους ο σπανός και καθώς ήτανε και διαόλου κάλτσα, σκαρφίστηκε κάτι για να τον επολεμήσει το δράκο. «Θέλετε να σας γλιτώσω από δάφτωνε? Ανεθέμε, αρωτάς κι όλε? Φέρτε μου μια μπρουνιά, ένα πύληνο αγκείο πάει να πει, γιωμάτο με τυρί και θα τον εκανονίσω». Του φέρανε το τυρί που ζήτησε, το πήρε ο σπανός και κάθισε πάνω σε ένα βράχο κοντά σε ένα μέρος που βγαίνει ο δράκος και εκεί δά τον επερίμενε. Πέρασε κάμποση ώρα και ξάφνου ακούστηκε ένα φοβερό μουγκριτό. Οι τσοπάνιδες κόψαν ούλοι και πήγαινε να κρουφτούνε γιατί ο δράκος σε ζήγωνε. Μονάχα ο σπανός πόμεινε ήσυχος, σαν να μην γίνει και τίποτα. Ο δράκος, μόλις φανερώθηκε, πολύ παραξενεύτηκε που ένας άνθρωπος δεν τον εφοβούντανε. «Εσύ, ποιος νομίζεις πως είσαι και δεν με τρέμεις?» «Χαχαχα, εγώ ποιος είμαι? Κάποιος πολύ πιο δυνατός από σένανε». Πιάνει τότε με τσιχούφτες του δυο βόλους τυρί μέσα από την μπρουνιά, του τσιδείχνει από μακριά σαν να ήταν πέτρες και του λέει: «Να, για κοίτα πως λιώνω τσι πέτρες σαν να είναι τυροβόλοι». Κύλιωνε τσι πέτρες μέσα στα χέρια του. «Αφού τον μπορείς εσύ, κι εγώ θα τον μπορέσω», είπε ο δράκος και πιάνει δυο πετρούλες και τσι σφίγγει, μα εκείνες πού να σπάσουνε. Πολεμούσε να τσιλιώσει, ίδρωνε, κουραζούντανε, μέχρι που τσικοπάνησε χάμο και είπε: «Εντάξει, είσαι πιο παλικάρι από μένανε, γι' αυτό σου κάνω μια πρόταση. Να γεννούμε φίλοι, να έρθεις να μείνεις στη σπηλιά μου κι όλοι να μας φοβούνται». Ο σπανός συμφώνησε γιατί ήθελε να βρει τρόπο να σκοτώσει τον δράκο. Μένοντας κοντά του θα του ήταν πιο βολικό να τα καταφέρει. Πήγε λοιπόν στη σπηλιά και ζούσε σαν να ήταν φίλος του δράκου. Μια μέρα πήγε ο δράκος στο δάσος για κυνήγι, μήπως και βρήκα ένα ζώο να φάνε. Είδε ένα λάφι, το σκότωσε και το έφερε σέρνοντας μέσα στη σπηλιά. Το έβαλε πάνω στο τραπέζι, έδωσε το μισό του σπανού και καθίσανε να φάνε. Αρχίνησε λοιπόν ο δράκος να καταπίνει το κρέας μαζί με τα κόκαλα, νομίζοντας πως και ο σπανός που τον είχε για ικανό θα έκαμε το ίδιο. Τα βρήκε δύσκολο ο σπανός, αλλά κάτι πάλι του κόψε για να τον εξεγελάσει. «Φίλε μου δράκοντα, ακούσα απόξω από τη σπηλιά μια δυνατή φωνή. Ήταν ανετάχατες». «Θα είναι κανένα γρίμι, μόνο κάτσε παδά και εγώ θα πάω να το κυνηγήσω». Βγαίνει λοιπόν όξο ο δράκος και ο σπανός ευρύκε την ευκαιρία να πετάξει το μερίδιό του, αφήνοντας μονάχα ένα κομματάκι κρέας. Σε λίγο ριβάρει και ο δράκος, ξανεί το τραπέζι που είπε το σφαχτό του και λέει: «Φίλε σπανέ,
ήντα γίνει και το φαΐ. Τώρα φαΐ, να ήταν κι άλλο. Μπράβο, μωρέ εσύ καταφέρνεις το τραπέζι πιο καλά κι από μένα. Μια μέρα ξεμείναν από νερό και ο δράκος έδωσε ένα βουδοτόμαρο στο σπανό και του είπε «Σπανέ, σύ που σε δυνατότερος, ε. Δεν πά να κουβαλήσεις νερό με το βουδοτόμαρο μέσα στη σπηλιά». Τώρα όμως ο σπανός τα βρήκε σκούρα. Πάλι όμως σκέφτηκε κάτι. Πήρε μια αξίνη και ένα φτιάρι και έκαμε πως φεύγει. «Πού πας?» «Πάω να σκάψω αυλάκια για να έρχεται μονάχο του το νερό μέσα στη σπηλιά, γιατί να παιδευόμαστε κουβαλώντας το». «Τι πας να κάμεις? Άμα γίνει αυτό, θα πνιουριαστούμε μέσα στη σπηλιά. Μόνο κάθισε και πάω εγώ να φέρω το νερό». Και έφυγε να το κουβαλήσει μοναχός του. Ο σπανός σκούσε στα γέλια που για άλλη μια φορά τον εγέλασε το δράκο. Μια μέρα πάλι που ήταν εξαπλωμένοι μέσα στη σπηλιά και ξεκουραζούντανε, γυρίζει ο δράκος και λέει του σπανού. «Πολύ σε θαυμάζω, φίλε μου, που έχεις τόση δύναμη και παλικαριά. Μόνο πες μου και μένα πώς θα μπορέσω να γεννώ κι εγώ σαν και σένα, ναι». «Α, είναι πολύ εύκολο. Φτάνει να σε λούσουν με τα μαγικό νερό. Μα αυτό λούστηκα κι εγώ. Και πού θα το βρω?» Ένια σου και θα μηνύσω να στο φέρουνε». Σηκώνεται πάνω ο σπανός, πάει και βρίσκει τους τσομπάνιδες. «Ήρθε η ώρα που μοναχή σας θα τον εξολοθρέψετε. Μονάχα ακούστε με. Να βράστε ένα καζάνι γεμάτο νερό και έτσι όπως θα είναι καυτό να το φέρετε μέσα στη σπηλιά». Το βράσανε το νερό, το φέρανε μέσα στη σπηλιά και είπε ο σπανός του δράκου. «Ξάπλωσε ανάσκελα να σε λούσουμε». Ξαπλώνει ο δράκος, τον επεριχύνουν οι τσομπάνιδες με το ζεματιστό νερό και έτσι τον ξεκάμανε. Γλιτώσανε από δάφτωνε και βοσκούσανε πια δίχως φόβο τα πρόβατά τους. Και ζήσαν έτσι αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Που σώνεψες του πόναμα, που σώνεψες λεβέντη μου, κι αντίπροψες καλέ μου, τι καλά το λέει τα ειδονή. Έψες ήμουν του πουναμάν, έψες ήμουν στους ουρανούς, κι πρόψες τσαγίους, τι καλά το λέει τα ειδονή. Τον άγγελο του πουναμάν, τον άγγελο μου φίλευα, και το Χριστό κερνούσα, τι καλά σου, τι καλά το λέει τα ειδονή. Να δω που κάτω που να μάν, να δω που καθόντι φτωχή, που καθόντι αθέντα δεστικά. Καλά το λέει τα ειδονή. Και τους φτώχους του πουναμάν,
τους παρακαλούν και τους παρακαλούν τι καλά. Δώσ' μας φτωχή του Μπουναμάν, δώσ' μας φτωχή το νησιό σας και πάρτε τα φλουριά μας, τι καλά το λέει τα ειδόνι. Ας έχουμε εμείς οι φτωχοί, ας έχουμε το νησιό μας κι ας έχετε τα φλουριά σας, τι καλά το λέει τα ειδόνι. Και τώρα πάμε στη Σκύρο, σε ένα παραμύθι που θα μας πει η Αγγελική. Ήτανε μια βολά και έναν καιρό ένας άρχοντας, καλός άνθρωπος, και είπε να χτίσει μια εκκλησιά για την ψυχή του. Έχτισε την εκκλησιά, την έκαμε μεγάλη και όμορφη. Όλοι όσοι επηγαίνανε, τη λογιάζανε και θαυμάζανε την ομορφιά και τον πλούτο της. Πήγε δα κι ένας και του λέει, «Αμ' έτσι δα όμορφη που είναι η εκκλησιά σου, έπρεπε να φέρεις και το πουλί τα ειδώνη να βοηθά τους ψαλτάδες». Να γεννεί που να μην έχει άλλη στον κόσμο σαν ετούτη. Του βουλήθη πια του άρχοντα να βρει το πουλί τα ειδώνη και να τα αγοράσει. Κι είπε πως όποιος του το φέρνε θα του δώνε λεπτά όσα ήθελε. Αν πού να το βρούνε. Όλοι θέλανε να πάνε και κανείς δεν ήξερε πού βρίσκεται. Ήταν δά και ένας φτωχός και είχε τρεις γιους. Λέει στα παιδιά του, «Εγώ λέω να πάτε μαζί ως πέρα στο Τρίστρατο, στο Σταυροδρόμι, και να πάρετε καθένα σας ένα δρόμο και όσο πηγαίνετε να ρωτάτε, ώσπου να βρεθεί κανείς που να ξέρει να σας πει πού είναι το πουλί, να το πιάσετε, να το φέρετε, να πάρουμε τα λεπτά». «Καλά λες, αφέντη», είπανε πια τα παιδιά. Τιμαστήκανε και την άλλη μέρα κινήσανε και φύγανε. Σαν φτάσανε στο Τρίστρατο, κουρασμένοι κάτσανε να ξεκουραστούν λιγάκι. Λέει ο μεγάλος, «Αδελφοί, εγώ δεν πάω άλλο. Πού να τρέχομαι τώρα. Θα πάω να μπω σε ένα ψωμάδικο να χορτάσω ψωμάκι». Λέει και ο δεύτερος, «Μη δε εγώ δεν πάω. Θα μπω σε ένα χαλβατζίδικο να τρώω και να πίνω να μην έχω κανέναν ανάγκη». Ο πιο μικρός λέει, «Μια και το πει ο αφέντης μου, εγώ αδελφοί θα πάω. Θα τραβήξω μπροστά κι όπου με βγάλει άκρα». Καταρωτώντας πάει κανείς στην πόλη. «Αφήνω γεια». Επήρε πια το δρόμο, πήγαινε, πήγαινε, βραδιάστηκε σε κάτι βράχια, σε κάτι γκρεμνούς. Κι βλέπει μια σπηλιά. Λέγει, «Ας μπω να πλαγιάσω τη νύχτα και αύριο πάλι πρωί ξεκινώ». Μες στη σπηλιά ήταν ένας δράκος που είχε τα φρύδια μακριά, πετούσαν οι τρίχες μέσα στα μάτια του, δεν έβλεπε τίποτα. Το παιδί, σαν τον είδε, φοβήθηκε και ήθελε να φύγει. Αλλά σαν είδε που ήταν στραβός, συλλογίστηκε να απομείνει. Τι να κάνει και πού να πάει μέσα στα σκοτάδια. Είπε πια, «Ας ζαρώσω εδώ σε μιαν άκρα, να μη σαλέψω και με νιώσει και την αυγή πρωί-πρωί σηκώνομαι και φεύγω». Κι ακούει το δράκο και τεινάζει μια πορδή βούηξη σπηλιά. Πετιέται δά το παιδί, πάει κοντά του, λέει, «Όρισε αφέντη, τι θες από μένα». «Αν ποιος είσαι εσύ και πώς βρέθηκες εδώ». «Αφέντη, σύ με έκαμε στούτη δά την ώρα, με την πορδή σου γεννήθηκα», λέει το παιδί. Ο δράκος δά το πήρε σε μεγάλη χαρά, του λέει, «Έλα κοντά μου να σε πιάσω, γιατί εγώ δεν βλέπω καημένος, παιδάκι μου». Πήγε πια το παιδί κοντά του, το χάιδεψε, το είχε μαζί του, τρώγανε μαζί, του δώσε τα κλειδιά, γύριζε σούλο το παλάτι του δράκου. Είχε στα χέρια του όλα τα χρήματα και τα χρυσαφικά. Τα αγαπούσε, τάχα πως ήτανε δικός του γιος.
αν και το παιδί τον έπιασε, του κόψε τις τρίχες από τα φρύδια του, του πλύνε τα μάτια, είδε τον ήλιο που είχε χρόνια να τον είδει. Τον περιποιότανε πια και τον καλόπιανε τόσα καλά που του έκανε, αλλά δεν εξέχασε και τον αφέντη του τον αληθινό και την παραγγελιά του. Λέει μια μέρα το παιδί στο δράκο, «Αφέντη, δεν έχεις μαθές ακουστά ποτέ σου για το πουλί Ταϊδόνι που κελαϊδά έτσι δα όμορφα. Πού να βρίσκεται, να πάω να το πάρουμε. Ήθελα να το έχουμε και τούτο δω να κελαϊδά να μας γλεντίζει. Πάρε τούτο δω το χρυσό κλειδάκι από το λαιμό μου και ανέβα, άνοιξε εκείνη την πόρτα. Ψηλά πά στο λιακό, μέσα σε εκείνο τον οντά θα βρεις ένα άσπρο άλογο με φτερά. Να του πεις και εκείνο θα σε πάει όπου θέλεις». Επήρε το παιδί το κλειδί, ανέβη στο λιακό, ήβρε τ' άλογο. Σαν άκουσε τ' άλογο τι ήθελε, του είπε «Καβαλίκεψέ με, πας στην πλάτη μου και εγώ θα σε πάω. Βλέπεις εκείνο το βουνό πέρα πίσω από τον ήλιο. Κι θα πάμε. Μόνο πρέπει να φυλάξουμε, να περάσουμε την ώρα πανίγει, να βγούμε πριχού ξανασφαλίσουνε τα βράχια και μας μαγκώσουνε μέσα. Μη φοβάσαι, εγώ θα σε περάσω». Φύγανε στα αλήθεια, παραμόνεψε εκεί πανίξαν τα βουνά και τον επέρασε. Σαν φτάσαν από την άλλη μεριά, είδαν ένα παλάτι ολόχρυσο. Το παιδί ξεκαβαλίκεψε μπρος στην πόρτα του παλατιού και μπήκε στο περβόλι. Λογιών λογιών λουλούδια μύριζαν και τα πουλιά κελαϊδούσαν όμορφα. Το παιδί λόγιαζε να ξεχωρίσει, να ειδεί ποιο ήταν το πουλί Ταϊδόνι, να το πάρει να φύγει γρήγορα, πριχού ξυπνήσει ο δράκος που τα φύλαε να τον φάει. Και κάτω από μια λεμονιά με φύλλα μαλαματένια, βλέπει μια βασιλοπούλα πλαγιασμένη και πά στην ποδιά της. Ήταν καθισμένο το πουλί Ταϊδόνι και κελαϊδούσε και την ανάριζε. Πάει αγάλια αγάλια, λύνει την ποδιά, τη λύγει μέσα το πουλί, ταρπάσει και φεύγει. Βγαίνει δα όξο, καβαλικεύει, πά στα φτερά τα λόγου, πετιέται εκείνο σαν σαΐτα, φτάνουνε στο βουνό, από πίσω τους ο δράκος και η βασιλοπούλα, δράκινα ήταν κι αυτοί μαθές, κι όλα τα δέντρα και τα πουλιά και τα λουλούδια, ξωθικά και ανεράιδες, τρέχαν σαν τον αγέρα και τους κυνηγούσανε. Το παιδί πια έτρεμα από το φόβο του, όσο λόγιαζε εκείνα όλα τα ξωθικά και τα ζούμπερα, και παρακαλούσε το Θεό και τον Άι Γιώργη να τον γλιτώσουν από τα νύχια τους. Έδωκε πια ο Θεός και η ευχή τα φέντη του το βοήθησε. Και σαν φτάσανε στο βουνό, το ύβρανε ανοιχτό και περάσανε. Μπαίνουν από πίσω τους και εκείνα όλα τα δαιμόνια, πάν να περάσουνε, κλείνουν τα βουνά, απομείνανε μέσα. Είπε πια το παιδί τα λόγου του και τον έφερε ίσα στο σταυροδρόμι κοντά στο χωριό του. Κατέβη τότες, χάιδεψε τ' άλογο, το ευχαρίστησε και έπειτα τ' άλογο έφυγε να πάει στον δράκο. Και εκείνος έκατσε να ξεκουραστεί λίγο, να φάει καμιά μπουκιά ψωμί και να ποτίσει και το πουλί Ταϊδόνι, μην του ψοφήσει. Κι βλέπει δυο κουρελίδες, γλιτσιασμένους, και καθόντανε και τον λογιάζανε που τρώε. Τους φώναξε να τους δώσει να φάνε, που τους λυπήθηκε. Και βλέπει πως ήτανε τα δυο τα αδέλφια του, που γυρίζανε φτωχοί και λεϊνοί. Δουλειά δεν είχανε βρει και πεινούσανε. Τους έδωκε πια ρούχα, τους έδωκε λεπτά, ξεκινήσανε να πάνε όλοι μαζί στο σπίτι και στον αφέντη τους. Τους έλεγε πια να μην σε κλετίζονται που δεν έκανανε χαΐρι και προκοπή. Κείνος είχε για όλους και θα τους έδωνε. Θα έπαιρνε και από το πουλί Ταϊδόνι, μόλις το πηγαίνανε στην εκκλησιά κι άλλα λεπτά, θα περνούσανε ζωή χαρισάμενη. Μα εκείνοι, σαν είδανε που είχε και το πουλί Ταϊδόνι, ζηλέψανε και βουληθήκανε να τον σκοτώσουνε και να πάρουνε το πουλί. Σαν φτάσανε κοντά σε ένα πηγάδι, αρπάζουνε τον αδερφό τους και οι δυο μαζί τον ρίχνουνε μέσα στο πηγάδι, παίρνουν το πουλί και φεύγουνε. Μα ο Θεός δεν θέλει τ' άδικο. Σε λίγο πάει ένας τσοπάνης στο πηγάδι να ποτίσει τα πρόβατα. Ακούει φωνές, σκύβει μέσα στο πηγάδι, βλέπει το παιδί, του ρίχνει ένα σκοινί, σκαρφαλώνει απάνω αυτό, βγαίνει. Οι άλλοι δυο σαν φτάσαν στο χωριό και είπαν πως φέραν το πουλί,
πήραν τα σιχαρίκια, τους δόκανε λεπτά, τους κάνανε χαρές και γλέντια μεγάλα. Όμως άκουσες ποτέ σου την παροιμία «Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται». Το παιδί, σαν βγήκε από το πηγάδι, ευχαρίστησε τον τσοπάνη, πήρε το δρόμο και ήρθε στο χωριό. Πήγε πια στον αφέντη του, του παιδί του κάμανε η αδερφή του, και είπε πως εκείνος το είχε πάρει το πουλί. Κι οι δύο λέγανε πως λέει ψέματα, δεν τα παραδέχονταν όσα έλεγε. Όμως το παιδί είχε φυλαγμένη την ποδιά της βασιλοπούλας και την έβγαλε και την έστρωσε μπρος στο πουλί. Μόλις την είδε εκείνο, που ως την ώρα εκείνη δεν είχε ανοίξει το στόμα του να κελαϊδίσει deep-deep, πήγε και έκατσε πά στην ποδιά και αρχίνησε να κελαϊδά όπως ήταν μαθημένο. Νιώσανε πια όλοι πως τα αδέλφια του λέγανε ψέματα και εκείνος είχε φέρει το πουλί. Τότες δόκανε τα λεπτά σε εκείνον και πιάσανε τα αδέλφια του να τα τιμωρήσουν. Όμως ο μικρός του συγχώρεσε για χατήρι τα φέντη του. Μετανιώσανε πια και εκείνοι και ζήσαν όλοι μαζί καλά και εμείς ακόμα καλύτεροι. Πάω να το πιάσω, πάω να το πιάσω, πάω να το πιάσω.
και από τους δράκους των νησιών του Αιγαίου πάμε και σε έναν δράκο επτανήσιο, σε έναν δράκο από τη Ζάκυνθο και μια ιστορία που θα μας πει η Ελεάνα. Ήθελε ένα βασιλόπουλο και από κάτω ήτουνα μια χαμοκέλα, ένα παλιόσπιτο πάει να πει, κι ήτουνα και μια φτωχή και ζούσε. Έβαλε μια φορά να βράσει φακή η φτωχιά και το βασιλόπουλο της δώνει μια πετριά και της τσακίζει την πύληνη τη χύτρα μαζί με τη φακή. «Μπα, ποιος μου τσάκισε τη χύτρα μου? Αν είναι θηλυκιά να το βρει από το Θεό και αν είναι σερνικός, άλλη να μην πάρει από τη σκυτρία στη θυγατέρα». Αυτός είχε τρεις αδερφάδες. Η μία ήτουνα η βασίλισσα των πουλιών, η άλλη η βασίλισσα των δράκων και η τρίτη η βασίλισσα του κουτσοπάπουζα. Το λοιπόν επήρε τα όρη σκούζοντας να πάει να βρει τη σκυτρία στη θυγατέρα. Ήτουνα μια τούφα τρία νεράντζια. Το λοιπόν πήγαινε και βρίσκει τον πουλιόν την υπηρέτρια που επήγαινε να φέρει νερό από το πηγάδι και της λέει «Ποιανού είσαι εσύ?» Έβγανε το νερό η άλλη. «Είμαι η υπηρέτρια της βασίλισσας των πουλιών». Άμα κατάλαβε, βγάνει το δαχτυλίδι του και το ρίξε στο σύγκλο, στον κουβά. Πάει να διάσει το νερό η αδελφούλα του και βλέπει το δαχτυλίδι. «Μωρή, είναι ο αδερφός μου, να τον εφέρεις να τον ειδώ». Όπου επήγε η υπηρέτρια και τον έφερε. Λέει «Καλώς τον αδελφούλη μου, κάτσε, γιατί εδώ είναι και ο δράκοντας». Όπως κιόλας, δεν έκαμε να τελειώσει την κουβέντα της, να σου ο δράκοντας χτυπάει την πόρτα. Έτρεξε εκείνη, του άνοιξε. Όπως μπαίνει μέσα, «Βασιλικό αίμα μου μυρίζει, τι γυρεύει εδώ?» Βγάνει μαχαίρια, βγάνει πυρούνια και αρχίνησε να τα τροχάει. «Θα κάτσω να τον εφάω». Το λοιπόν εκείνη του είπε την αλήθεια. «Είναι ο αδελφούλης μου και μου γυρεύει να πάρει τη σκυτρία στη θυγατέρα». Τότε ναι, ο δράκος ησύχασε. «Να πας τώρα», του λέει η αδελφή του, «στην άλλη μου την αδελφή, που είναι τα Θερία, ο βασιλιάς των δρακόντων, και εκεί θα σε οδηγήσει». Εκείνος λέει «Άσε να ξημερώσει και πάω». Την αυγή εχαιρέτησε και έφυγε. Επήγαινε, στο δρόμο βρίσκει την υπηρέτρια των δρακόντων και έβγανε το νερό. Καθώς έβγανε νερό την είδε. «Τι κάνεις, ποια είσαι?» «Είμαι η υπηρέτρια των Θεριών». Εκείνος εδώ με τρόπο που της μιλούσε, βάνει το δαχτυλίδι μέσα στο σύγκλο. Πάει η κυρία να διάσει το σύγκλο, βλέπει το δαχτυλίδι. Εθύμωσε αυτή και τα βάλε με την υπηρέτρια, που το βρήκε το δαχτυλίδι. Εκείνη η κακομήρα αρχίνησε να δέρνεται. «Να πάθω, να λάβω, δεν ξέρω». Τρέχει η βασίλισσα, τσακίζεται. «Αφήστε με», λέει, «ο γλίγορα». Τον ευρίσκει, τον εχαιρετάει, τον εφυλάει. «Πώς ήτουν ετούτο, αδελφούλη μου?» «Γυρεύω τη σκυτρία στη θυγατέρα, να την πάρω γυναίκα». «Κάτσε και τα λέμε, αδελφούλη μου». Το βράδυ που γύρισε ο δράκοντας, «Ου», λέει, «βασιλικό αίμα μου μυρίζει». «Άντρα μου, μούλο το θάρρος να με συγχωρνείς, είναι ο αδελφός μου και γυρεύει να παντρευτεί τη σκυτρία στη θυγατέρα», λέει ο δράκοντας. «Βαρύο ζήτημα μου γυρεύει, να πάει στο βασίλειο του κουκουπάτπουζα να βρει τη βασίλισσα, αλλά να προσέξει, θα είναι μια τούφα από τρία κύτρα, να κοιτάξει να τα αρπάξει. Όταν θα τα σπάσει, να προσέξει να έχει έτοιμο νερό που θα βγει εκείνη η κυρά να πληθεί». Το λοιπόν το βασιλόπουλο εχαιρέτησε και πήγαινε.
Βλέπει ένα κουτσοπάπουζα που του δώνει η αδελφή του κρέας, ρύζι και κρασί, να μην τον εφάει. Άμα τον εσκότισε, τον εμέθησε, κάνει στη ρίζα και βλέπει την τούφα με τα κύτρα. Ταρπάχνει μία και καλιά του. Πάει να ανοίξει το ένα κύτρο, αλλά δεν εθυμήθηκε το νερό στη γούβα και έφυγε η κυρά. Όπως την είδε, το βασιλόπουλο ανατρόμαξε. Οπού καθώς επήγαινε, σκίζει και το άλλο κύτρο. Πάλι όμως δεν εθυμήθηκε τη γούβα το νερό και του φύγε και εκείνη η κυρά. Έπειτα τέλος εθυμήθηκε. «Ω», λέει. Πάει, ετοιμάζει τη γούβα και σχίζει το τρίτο κύτρο και βγήκε μία κυρά ομορφότερη από τις άλλες δύο. Μόλις ευγήκε, έπεσε στο νερό θεόγδυμνη όπως ήταν και έκαμε το μπάνιο της. Εμιλήσανε με το βασιλόπουλο, τα είπανε και να μην σας τα πολυλογώ, αγαπηθήκανε. Αμέσως παπά και κουμπάρο κι όξω από την πόρτα. Αμόρε από τ' άρφα θέλει αρχίσω. Από τ' άρφα θέλει αρχίσω, κόρη μου να σ' αγαπήσω. Σε πονώ και κλαίω. Εγάμω ρε γάμα, στείλε με ένα γράμμα. Εγάμα στείλε με ένα γράμμα κι άλλα κοιμηθού μαντάμα. Στο φανερώνω. Βέρτα δε στο φανερώνω, τσι καρδούλας μου το πόνο. Μωρέ ψηλό μου κι Παρίσι. Ψηλό μου κι Παρίσι, ποιος θα σε κορφολογήσει. Συμμόρε ζητά ζών μου μες τα φίδια. Ζητά ζών μου μες τα φίδια για τα δυο σου μαύρα φρύδια. Σε να φέλω. Ήτα ήεσαι να θέλω, ή καλό γερό στα γένω. Φί μου αρεθήτανε φύς και λουλουδίζεις. Ήταν φυσκελό λουδίζεις και τον κόσμο ρε βουρλίζεις. Γιο μου ρε γιο τα γίνουμε γιοφύρι. Γιο τα γίνουμε γιοφύρι, να περνάει το τσουμ πουλβάρι. Και τώρα θα σας πούμε ένα παραμύθι, όχι από ελληνική καταγραφή, αλλά ένα παραμύθι που καταγράφηκε στη Σερβία και θα μας το πει η Αγγελική. Ήτανε μια φορά ένας βασιλιάς που είχε τρεις γιους και μια θυγατέρα. Την ανάθρεφε μέσα σε ένα κλουβί και την επρόσεχε σαν τα δυο του μάτια.
σαν να εμεγάλωσε η κόρη, παρακάλεσε ένα βράδυ τον πατέρα της να την αφήκει να σεριανίσει λιγάκι με τα αδέρφια της έξω στον κήπο. Μα πριν καλά-καλά βγει, πρόβαλε άξαφνα από τον ουρανό ένας δράκος, άρπαξε την κόρη από τα αδέρφια της και την πήρε μαζί τους του ουρανού τα σύννεφα. Τα αδέρφια έτρεξαν στον πατέρα τους, μαρτύρησαν τι έγινε και του ζήτησαν να φύγουν να γυρέψουν την αδερφή τους. Ο βασιλιάς τους άφησε να πάνε με την ευχή του και τους έδωσε από ένα άλογο και όλα όσα χρειάζονταν για το ταξίδι. Κι έτσι τα βασιλόπουλα ξεκίνησαν. Ύστερα από δρόμο πολύ, είδαν από μακριά ένα παλάτι που δεν πατούσε μήτε στον ουρανό, μήτε στη γη. Σαν έφτασαν κάτω από το παλάτι που κρεμόταν στον αέρα, σκέφτηκαν μην ήταν εκεί πάνω οι αδερφοί τους. Χωρίς πολλά-πολλά, άρχισαν να συλλογιούνται πώς να ανέβουν για να τη γυρέψουν. Αφού το καλοσκέφτηκαν, αποφάσισαν να σφάξει ένα σταλογό του και από το δέρμα τα λόγου να κόψει ένα μακρύ λουρί, να δέσει την άκρη του λουριού σε μια σαΐτα και να τη ρίξει, έτσι που το λουρί να κρεμαστεί γερά από το παλάτι για να αντέξει το βάρος εκείνου που θα ανέβει. Τα δύο μικρά αδέρφια είπαν στον πρωτότοπο να σφάξει αυτός, σαν πιο μεγάλος που ήταν τα λόγο του, αλλά εκείνος δεν ήθελε, όπως δεν ήθελε και ο μεσιανός. Και τότε ο μικρός έσφαξε το δικό του. Από το δέρμα τα λόγου του έκοψε ένα μακρύ λουρί, τη μια του άκρη την έδεσε σε μια σαΐτα, τέντωσε το δοξάρι και κρέμασε το λουρί. Το λουρί κρεμόταν και έπαιζε στον αέρα, μα δεν μπορούσαν να αποφασίσουν ποιος από τους τρεις θα ανέβει. Και πάλι δύο μεγάλοι αρνήθηκαν και έτσι ανέβηκε ο μικρός. Σαν έφτασε πάνω, άρχισε να μπαινοβγαίνει από τη μια κάμαρη στην άλλη, ώσπου βρήκε την αδερφή του. Ο δράκος είχε καλοξαπλώσει στα γόνατά της. Κοιμόταν και η αδερφή του τον εψήριζε. Μόλις τον είδε καημένη απρόσμενα μπροστά της, φοβήθηκε για τη ζωή του και άρχισε στα βουβά να τον παρακαλάει να φύγει προτού ξυπνήσει ο δράκος. Μα ο μικρός δεν την άκουσε. Ξάμωσε με το τοπούζι του και χτύπησε το δράκο κατά κέφαλα. Τον χτύπησε με δύναμη, αλλά ο δράκος μοναχά ξύθηκε σε κιό το σημείο και δίχως να ανοίξει μάτι είπε στην κόρη «Κάτι με τσίμπησε εδώ». Το βασιλόπουλο τον ξαναχτύπησε και ο δράκος ξύθηκε ξανά. «Ωχ, πάλι κάτι με τσίμπησε, να, εδώ, εδώ πέρα». Πριν τον χτυπήσει του κάκου και την τρίτη φορά, η αδερφή του τούγνεψε με το χέρι της που βρίσκεται η ζωή του δράκου και μόλις τον χτύπησε σε εκείνο το σημείο, το θερείο μήτε να ξυθεί, μήτε να δείξει την ψήρα μόνο σοριάστηκε νεκρό από τα γόνατα της βασιλοπούλας κατάχαμα. Εκείνη σηκώθηκε πασίχαρη, φίλησε τον αδερφό της, τον επήρε από το χέρι και άρχισε να τον πηγαίνει σ' όλο το παλάτι. Πρώτα τον επήγε σε ένα στάβλο, όπου δεμένο στο παχνί ήταν ένα κατάμαυρο φαρί με χάμουρα από καθάριο ασίμι. Ύστερα σε έναν άλλο, όπου ήταν ένα κάτασπρο φαρί με ολόχρυσα χάμουρα. Τον επήγε και στον τρίτο στάβλο, όπου ήταν δεμένο ένα ψαρόφαρι με χάμουρα στολισμένα με λαμπερά πετράδια. Σαν επέρασαν τους στάβλους, τον οδήγησε στις κάμαρες. Στην πρώτη καθόταν μια όμορφη κόρη με το στεφάνι στο χέρι και χρυσοκεντούσε. Στη δεύτερη μια άλλη κόρη, πεντάμορφη, έγνεθε νήμα χρυσό. Στην τρίτη μια τρίτη κόρη περνούσε μαργαριτάρια σε κλωστή. Ίσα που προλάβαινε να τα μαζέψει από το χρυσό δίσκο στα πόδια της, γιατί τα τσιμπολογούσαν μια χρυσή γλώσσα και τα χρυσά πουλιά της. Ύστερα από όλα όσα είδε γύρισε στην κάμαρη με τον νεκρό δράκο, τον έσυρε έξω, τον έσπρωξε να πέσει στη γη και σαν τον είδανε τα αδέρφια του έχασαν τον κόσμο. Ο μικρός αδελφός πρώτα κρέμασε και κατέβασε την αδερφή του και έπειτα κατέβασε με τη σειρά τις δυο πρώτες κόρες και φώναζε στα αδέρφια του που τον καρτερούσαν σαστισμένοι «Σας βρήκα γυναίκες!» Τελευταία κρέμασε την κοπέλα με τη χρυσή γλώσσα και με τα χρυσά πουλιά και τους φώναξε πως αυτή είναι η δική του. Τα αδέρφια του όμως τον εζήλεψαν που βγήκε ήρωας και έσωσε την αδερφή τους και έκοψαν το πέτσινο λουρί
για να μην μπορέσει ο αδερφός τους να κατέβει και να μείνει εκεί φυλακισμένος για πάντα. Στο δρόμο για το γυρισμό αντάμωσαν έναν τσοπάνι που βοσκούσε πρόβατα. Τον έντυσαν με ρούχα βασιλικά, απειλήσαν τις κόρες μην μπουν τίποτε σε κανέναν και τον επήγαν στον πατέρα τους αντί για τον αδερφό τους. Ύστερα από λίγο καιρό έμαθε ο μικρός αδερφός που ζούσε στο παλάτι που κρεμόταν στον αέρα, πως τα αδέρφια του και ο τσομπάνης που του μοιάζε θα παντρεύονταν τις κόρες που είχε σώσει. Την ημέρα που θα παντρευόταν ο μεγάλος του αδερφός, πέταξε με το ολόμαυρο φαρί και ακριβώς σαν το συμπεθεριό έβγαινε από την εκκλησιά, κατέβηκε ανάμεσά τους από τον ουρανό ψηλά. Τον αδερφό του τον γαμπρό τον εχτύπησε ελαφρά στην πλάτη, ίσα που να πέσει από το άλογο και χάθηκε στα σύννεφα. Σαν πάλι έμαθε πως παντρευόταν ο μεσαίος αδερφός του, επέταξε με το κάτασπρο φαρί και την ώρα που βγαίναν από την εκκλησιά, τον εχτύπησε όμια, ίσα που να πέσει χάμω. Στο τέλος, σαν έμαθε ότι ο τσοπάνης πατρεύεται την καλή του, πέταξε με το ψαρό φαρί και έφτασε και μόλις εκείνη την ώρα βγαίναν από την εκκλησιά. Χτύπησε τον τσομπάνη κατά κέφαλα και τον άφησε στον τόπο. Από τους καλεσμένους που προσπαθούσαν να τον πιάσουν, δεν πάσχισε να ξεφύγει, μόνο τους τα φανέρωσε όλα και τους είπε ότι εκείνος ο τσομπάνης δεν ήταν το βασιλόπουλο και πως τα αδέρφια του τον άφησαν από το κακό τους σε εκείνο το παλάτι όπου είχε βρει την αδερφή του και είχε σκοτώσει τον δράκο. Σαν οι κόρες και οι αδερφοί του μαρτύρησαν και εκείνες την αλήθεια και την έμαθε ο βασιλιάς, θύμωσε και έδιωξε τους δύο μεγάλους γιους. Το μικρότερο το βασιλόπουλο το στεφάνωσε με την κόρη που μόνο του είχε διαλέξει και όρισε να βασιλέψει εκείνο μετά το θάνατό του. Μωρέ εις γρέιαλα να ναι, μωρέ εις γρέιαλα, φιά είναι άμεσε έτσι να μιλά να ναι, φιά είναι άμεσε έτσι να. Μωρέ το είναι μπεσέ να ναι, μωρέ το είναι μπεσέ, φιά είναι τελευταίο μας παραμύθι για τη σημερινή εκπομπή έρχεται από την Ήπειρο. Ελεάνα, θα κάνεις την αρχή. Ήταν ένας μπαλωματής και τον έλεγαν Λάζαρο. Και μια μέρα, από μπάλωνε, μαζόχθηκαν πολλές μύγες και τραβάει ένα μπάτσο και σκότωσε 40 μύγες. Τότε σπήγε και έφτιασε ένα σπαθί και έγραψε «Με μια τραβηξιά σκότωσα 40 ψυχές».
και αφού το έφτιασε το σπαθί, κίνησε και πήγε στην ξενιτιά. Και σαν πήγε 2 μέρες μακριά από τον τόπο του, ήβρε ένα πηγάδι, κύπεσε και κοιμήθηκε. Εκεί εκάθονταν οι δράκοι. Τότες ήρθε ένας να πάρει νερό και είδε τον Λάζαρο που εκοιμόταν. Είδε και εκείνα που ήταν γραμμένα στο σπαθί του και πήγε και είπε και τον άλλον. Οι άλλοι του είπαν να του πει να γεννούνε βλάμιδες, σταυραδερφή πάει να πει. Πήγε ο δράκος και τον εφώναξε και του είπε αν έχει ευχαρίστηση να γεννούνε βλάμιδες. Ο Λάζαρος του είπε πως θέλει και γίνηκαν και κάθονταν αντάμα. Και του είπαν οι δράκοι να πηγαίνουν με την αράδα για νερό καθώς και για ξύλο. Πήγαν οι δράκοι για ξύλα και για νερό. Ήρθε και η αράδα του Λάζαρου να πάει να φέρει το νερό. Οι δράκοι είχαν ένα σκι που κουβαλούσαν νερό και έπαιρνε 200 σοκάδες. Ο Λάζαρος με μεγάλη δυσκολία πήγε το σακί άδειο στο πηγάδι και επειδή δεν μπορούσε να το φέρει το νερό, δεν το εγέμισε το σακί, μονέσκαφτε ολόγυρα το πηγάδι. Οι δράκοι, σαν άργησε ο Λάζαρος, εφοβήθηκαν και έστειλαν έναν να πάει να ειδεί τι γίνεται. Ο δράκος πήγε και του είπε «Τι κάνεις αυτού, κυρ Λάζαρε?» «Δεν μπορώ κάθε μέρα να έρχομαι να παίρνω νερό, να φέρω μια φορά όλο το πηγάδι για να ξεγλιτώσω». «Για όνομα του Θεού, κυρ Λάζαρε», του λέει, «μη, γιατί ψοφούμε από τη δίψα. Άσε, πηγαίνουμε εμείς στην αράδα σου». Ήρθε η σειρά του Λάζαρου να φέρει και ξύλα και επειδή δεν μπορούσε να φορτωθεί ένα δέντρο καθώς οι άλλοι δράκοι, έδαινε όλα τα δέντρα με πέτσες. Και σαν άργησε ως το βράδυ, εστήλαν πάλι οι δράκοι έναν δράκο να ειδεί τι κάνει. «Τι κάνεις αυτού, κύριε Λάζαρε?» «Θέλω να φέρω όλο το ρουμάνι μια φορά για να ξεγλιτώσω». «Μη, κύριε Λάζαρε, μη, γιατί θα ψοφήσουμε από το κρύο. Πηγαίνουμε εμείς στην αράδα σου». Και πήρε ο δράκος το δέντρο και το πήγε. Ύστερα από κάμποσο καιρό, είπαν οι δράκοι να τον σκοτώσουν και αποφάσισαν το βράδυ να τον χτυπήσουν όλοι από μια τσεκουριά. Ο Λάζαρος τα άκουσε αυτά και το βράδυ έβαλε ένα κούτσουρο και το σκέπασε με την κάπα του. Το βράδυ εχτύπησαν το κούτσουρο όλοι από μια και το έκαναν κομμάτια και πάντεχαν πως τον εσκότωσαν. Αφού αποκοιμήθηκαν οι δράκοι, ο Λάζαρος πήρε το κούτσουρο και το ρίξε όξο και πλάγιασε. Και προς τα ξημερώματα ευούγγιξε και τον άκουσαν οι δράκοι και τον ερώτησαν και του είπαν «Τι έχεις?» Και αυτός τους είπε ότι κάμποσοι, λέει, ψήλοι τον ετσίμπησαν. Οι δράκοι πάντεχαν ότι ψήλους ενόμιζε τις τσεκουριές και την άλλη μέρα του είπαν αν έχει παιδιά, γυναίκα και αν θέλει να του δώσουν ένα ταγάρι φλουριά και να πηγαίνει στο σπίτι του. Ο Λάζαρος τους είπε πως έχει ευχαρίστηση και να πάρει και έναν δράκο από αυτούς να του φέρει τα φλουριά στο σπίτι του. Πήρε το δράκο φορτωμένο το φλουρί και πήγε στο σπίτι του. Στο δρόμο που επήγαινε λέγει του δράκου «Στάσου, στάσου εδώ χάμου να πηγαίνω να δέσω τα παιδιά μου, μη σε φάνε». Πήγε και έδεσε τα παιδιά του με κάτι σκοινιά παλαιά και τους είπε «Μόλις δείτε το δράκο να φωνάζετε «Κρέας από δράκο, κρέας από δράκο». Και όντας επλησίασε ο δράκος εφώναζαν τα παιδιά «Κριάτα από δράκο, κριάτα από δράκο». Ο δράκος με μεγάλη τρομάρα άφησε τα φλουριά και έφυγε. Στο δρόμο που πήγαινε βρήκε μιαν αλοπού και τον ρώτησε γιατί είναι τόσο τρομοκρατημένος. Και αυτός της είπε πως τη γλίτωσε θα τον έτρωγαν τα παιδιά του κυρ Λάζαρου. «Από τα παιδιά του κυρ Λάζαρου εσκιάχτηκες», του λέει αυτή. «Αυτός είχε 2 κότες, τη μια του την έφαγα εψες και την άλλη θα πάω να του τη φάω τώρα. Και αν δεν πιστεύεις, έλα κοντά μου να δεις, δέσω από την ουρά μου». Δέθηκε ο δράκος από την ουρά της αλοπούς και πήγε να ειδεί. Όντας επλησίασαν στο σπίτι του Λάζαρου, ο Λάζαρος εφύλαε με τον τουφέκι γιατί εσκιάζονταν από τους δράκους. Σαν είδε την αλοπού όπου ερχόνταν μαζί με το δράκο, της είπε «Δε σου είπα να φέρεις μόνο αυτόν, μόνο να τους φέρεις όλους».
Αυτό ακούοντας ο δράκος έγινε άφαντος και από τη μεγάλη τη βία όπου έπαιρνε την αλοπού εψώφησε. Και αφού ελευθερώθηκε από τους δράκους, ο κύρ Λάζαρος έφτιασε το σπίτι του λαμπρό και έζησε καλά. Ore tile betia sumaka tile betia sumaka ore ga susa τους δράκους αυτούς, τους φοβερούς και τρομερούς, που εν τέλει μάλλον δεν είναι και τόσο, έφτασε στο τέλος της. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 15 του Φλεβάρι. Μια μέρα μετά την ημέρα των ερωτευμένων. Η εκπομπή μας δεν θα μπορούσε παρά να τιμήσει αυτήν την ημέρα με παραμύθια για παράξενους έρωτες. Μέχρι τότε, να θυμάστε, όσο αυτοί θα ζουν καλά, εσείς να ζείτε καλύτερα.